家好，你们知道最近几年在希腊哪个城市成为了好莱坞电影拍摄地吗？猜对了，就是充满文化和艺术的萨萨罗尼基。那我们去采访两位非常重要的人物，去了解这些电影在希腊的幕后故事吧。马杜利斯女士，您好，非常高兴，非常荣幸，今天您参与我们的采访视频。第一个问题就是，为什么一个中国游客来到塞萨罗尼基呢？Για να, νομίζω ότι θα βρει την ψυχή του εδώ. Είναι δύο μεγάλοι πολιτισμοί, ο Κινέζικος, ο Ελληνικός. Έχουμε μεγάλη κοινότητα Κινέζων. Έχουμε κάνει πολλές φορές Κινέζικη πρωτοχρονιά και έχουμε αγκαλιάσει την άλλη νοοτροπία. Έχουμε μνημεία, έχουμε θάλασσα, έχουμε άλλο φαγητό που αξίζει να το δοκιμάσει και έχει βραβευτεί από την UNESCO. Έχουμε μνημεία, διαδρομές, ηρεμία, διασκέδαση. Και στην, αν κάποιος θα μπορούσε να πει τι είναι η Θεσσαλονίκη, είναι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στην οποία όταν έρχεται κάποιος νιώθει σαν να είναι στο σπίτι του και ανακαλύπτει κομμάτια του εαυτού του που δεν τα ήξερα. Νομίζω ότι τώρα είχαμε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι η Ελληνικού που είναι πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι πολύ διάσημη. Οπότε με το καλό να την προσκαλέσουμε να έρθει για να ξεκουραστεί καλοκαίρι, γιατί χειμώνα τρέχει, καλοκαίρι ας ξεκουράζεται. Νην τοίτσι να κο σάσα λονίτσι δε μέσου, πίνσιε νην τίτσι γιο μέιο τσανσιγκο, τσόγκο δε μέσου. Να αρχίσω από το τελευταίο. Έχω φάει κινέζικη πάπια, τραγανή, εξαιρετική, νοστιμότατη. Δεν ήταν πικάντικη, αλλά ήταν του γούστου μου και θα ήθελα να την ξαναφάω. Και όποιος έρθει Θεσσαλονίκη, εδώ ειδικά στον τόπο μας, εάν ξεκινήσει το πρωί με ένα πρωινό, μπορεί να φάει την μπουγάτσα μας, που είναι εξαιρετική, είτε είναι τυρί, είτε είναι με κρεατάκι, είτε είναι με κρέμα. Αν φτάσει το μεσημέρι, μπορεί να ασχοληθεί και να φάει μύδια, που είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα το βράδυ, εάν ξέρω ότι δεν τρώτε πολύ καλά το βράδυ, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτά τα μαγειρεύματα, γιατί είναι κοσμοπολίτικη η κουζίνα, είναι και Ισραηλίτικη και Ανατολίτικη και η δικιά μας εδώ η Μακεδονική. Μπορεί να δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα ό,τι αφορά που να έχουν μέσα μελιτζάνες, πιπεριές. Είναι ιδιαίτερες οι γεύσεις, οπότε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα έρθετε με μείον 5 κιλά και θα σας διώξουμε πίσω με συν 5 κιλά. Χουάν Γιν, Τάο, Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε το Film Office, το οποίο μπορεί κάποιος να απευθυνθεί, να πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις που χρειάζονται γρήγορα, να μάθει πολύ γρήγορα την πόλη, τι μπορεί να πάρει ως υλικό κινηματογραφικό, να έχει μια πολύ καλή φιλοξενία από την άποψη των γυρισμάτων και φυσικά στη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων, το ΕΚΟΜΕ, να μπορέσει να πάρει όλα αυτά τα οικονομικά κίνητρα που δίνει το ελληνικό κράτος, ένα cash rebate, μια επιδότηση του ύψους 40% από το σύνολο της επένδυσης που γίνεται στην χώρα μας και φυσικά υπάρχει ένας ατέλειωτος πλούτος εικόνων, επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν πολύ γρήγορα να ανταποκριθούν στα δεδομένα των απαιτήσεων αυτών των παραγωγών και έχουμε αποκτήσει πλέον και πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει γυριστεί το Enforcer με τον Αντώνιο Μπαντέρας, έχει γυριστεί το Expendables στο 4 με τον Jason Statham, τον Sylvester Stallone και μια άλλη πλειάδα ηθοποιών. Αυτή τη στιγμή γυρίζεται με τον Robert De Niro το Tin Soldier. Και υπάρχουν και στις καρδιά πολλές άλλες ταινίες, οπότε μόνο μετά την εποχή του κορονοϊού έχουμε πολλές ταινίες οι οποίες δράζουν στην πόλη μας, επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχω δει πολλές ταινίες κινέζικες, είναι πάρα πολύ ωραία, οι κινηματογραφικές παραγωγές είναι εξαιρετικές και στην Ελλάδα έχει πάρα πολλούς φίλους αυτού του είδους κινηματογράφου. Εγώ αυτό που έχω ξεχωρίσει είναι το ταξίδι στη Δύση. Οπότε νομίζω ότι σηματοδοτεί κιόλας και το ταξίδι προς Θεσσαλονίκη, που είναι δυτικά της Κίνας. Σωστά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μια κοινή κουλτούρα στο βάθος του πολιτισμού και η Ελλάδα αλλά και η Κίνα, που μπορούμε να το αναπτύξουμε και στο κινηματογραφικό κομμάτι. Νιντζέδε, Θεσσαλονίκη, Ιωσέμα, Τχέδιεν, Κέι, Σιγιν, Τζόγκο, Κοντζόνα.
Είναι ο φυσικός πλούτος, είναι μια πόλη δίπλα στη θάλασσα. Έχουμε υπέροχα βουνά τριγύρω, ο Όλυμπος, το διασημότερο βουνό του κόσμου, το βουνό των Θεών του Ολύμπου. Έχουμε ιστορία, είναι μια πόλη η οποία έχει μια διάλειπτη ιστορία 2.500 ετών. Πολλοί πολιτισμοί έχουν περάσει από εδώ και μπορεί να βρει και το σύγχρονο κομμάτι αλλά και το ιστορικό κομμάτι με τέτοιο τρόπο μοναδικό οποιοδήποτε κινηματογραφικός παραγωγός και σκηνοθέτης επιλέξει την πόλη μας. Χουάν Γιν Τάο, Θεσσαλονίκη.今天的视频我们知道了塞萨罗尼基不仅有专业的电影拍摄条件，还有很多历史建筑，都是众多电影选择来这里拍摄的原因。我们希望有更多的中国电影来到这里取景拍摄，也希望中国观众们早日在荧幕上看到美丽的塞萨罗尼基。